Τελέστηκαν σήμερα παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσαράς, ενός έργου που επί δεκαετίες διεκδικούσε η τοπική κοινωνία. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε το μουσείο ως ένα πολύ σημαντικό μουσείο που επιχειρήθηκε και επετεύχθη να παραδοθεί νωρίτερα προκειμένου από τη φετινή κιόλας τουριστική περίοδο να αποτελέσει προορισμό για τους επισκέπτες, διευκρινίζοντας ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να είναι ένας τόπος παιδείας, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Είναι ένα μουσείο το οποίο πληρεί όλες τις προδιαγραφές μουσιολογικές και μουσιογραφικές, ώστε να μπορεί να είναι ιδιαίτερα φιλικό στον επισκέπτη, να είναι ένας τόπος παιδείας, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Το μουσείο εκτείνεται σε 3,5 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περισσότερα από 900 εκθέματα, όλα αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή της Μεσαράς. Ανάμεσά τους, εντυπωσιακά αγάλματα που αποτυπώνουν τον πολιτισμό του τόπου στο πέρασμα των αιώνων και τη σύνδεσή του με περιόδους όπως τη Μινωική και όχι μόνο. Είναι ένας αναπτυξιακός πόρος για την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, παρακάλεσα τις υπηρεσίες και η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανταποκρίθηκε να ανοίξει το μουσείο πριν την φετινή τουριστική περίοδο. Ακριβώς διότι θέλουμε φέτος να ενταχθεί ως προορισμός, καθώς ένας νέος προορισμός διευρύνει τον χρόνο παρουσίασης και τον χρόνο παρουσίας και τον χρόνο επίσκεψης του οποιοδήποτε Έλληνα ή ξένου επισκέπτη. Εμείς από την πλευρά τη δική μας συνεχίζουμε την προσπάθεια μετά την ολοκλήρωση του μουσείου στα Χανιά, ολοκληρώνεται το μουσείο στον Άγιο Νικόλαο. Αύριο θα κάνουμε το ξεκίνημα. Έχουμε το Μουσείο της Μεσαράς που εγγενιάζεται σήμερα και δίνεται στον κόσμο και στους ντόπιους και στους τουρίστες. Και επίσης προχωρούμε στη μελέτη για το μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ρέθυμνο. Η τελετή των εγγενείων έγινε υπό τις αντιδράσεις εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού που από νωρίς είχαν βρεθεί κοντά στο χώρο του μουσείου, μιλώντας ανοιχτά για εμπορευματοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου και ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού υπό το βάρος της απόφασης μετατροπής, όπως τόνισαν, 5 μεγάλων μουσείων της χώρας, μεταξύ των οποίων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και την τοποθέτηση των διοικητικών του συμβουλίων μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών. Έρχεται σήμερα εδώ να εγγενιάσει ένα άλλο μουσείο τη μέρα που προκυρήσονται εκλογές, ενώ προσπαθεί να καταστρέψει τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας. Δεν αποδέχονται την ιδιωτικοποίηση του μουσιακού πλούτου της χώρας και την εκχώρησή του σε διοικητικά συμβούλια, τα οποία πολύ απέχουν από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Σηματοδοτεί τη μεταφορά του αρχαιολογικού πλούτου στην εκμετάλλευση κάποιων οικονομικών τουριστικών ελίτ, όπως είδαμε να αποτυπώνεται και από τους διορισμούς των διοικητικών συμβουλίων. Η κυρία Μενδώνη πάντως απάντησε λέγοντας ότι όλοι όσοι μιλούν για ιδιωτικοποίηση επιχειρούν να παραπλανήσουν, εξηγώντας ότι αυτές οι αποφάσεις θα λειτουργήσουν βοηθώντας τα μουσεία να αυτονομηθούν και να παίξουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο αποδεσμευμένα από την ατέλειωτη, όπως χαρακτήρισε, γραφειοκρατία. Είναι αμιγώς δημόσια. Ανήκουν στο δημόσιο. Υποστηρίζονται από το δημόσιο. Επομένως, ας μην πάνε να παραπλανήσουν κάποιοι περί ιδιωτικοποίησης. Θέλουμε λοιπόν τα 5 μεγάλα μουσεία της χώρας, ενίσχυε και το Μουσείο Ηρακλείου, να λειτουργήσουν με αυτονομία, χωρίς τα δεσμά ατέλειωτης γραφειοκρατίας, ακριβώς για να επιτελέσουν με καλύτερο τρόπο το σκοπό τους και να λειτουργήσουν ουσιαστικά για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, της περιφέρειας και εν τέλει της εθνικής οικονομίας.